τυχαία να υπάρχουν κάποιες διευθέτησεις με τους πάντες. Συνέπεσε με το πρόβλημα της συναντητικής διόδου των τεμπών και ευτυχώς δεν είχαμε πει μέσα γιατί θα είχε δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα εθνικό. Τώρα που έχει λυθεί εκείνο το πρόβλημα, είμαστε έτοιμοι και να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια, το συγκεκριμένο έργο έχει ένταξη χρηματοδότησης στο ΕΠΑΔΗΜ, το οποίο δυστυχώς, όπως ξέρετε, είναι πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έχει ένα ευρύτατο πρόβλημα εστέρησης χρηματοδότησης λόγω του γενικότερου δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Εδώ, να σας αναφέρω επίσης ότι έχουμε ετοιμότητα, γιατί πριν λίγες μέρες, στην αρχή της εβδομάδας, αν θυμάμαι καλά, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για οδικά έργα και έχουμε για αρκετά έργα ετοιμότητα για να τα υποβάλουμε, μεταξύ των οποίων είναι και ένα δεύτερο κομμάτι που έχει μελετηθεί από την ΑΚΟ, του συγκεκριμένου δρόμου, τους ώστε να... και έχουμε ετοιμάζει το φάκελο τεχνικές υπηρεσίες για να υποβληθεί. Όπως επίσης ένα θέμα που έχουμε έτοιμο το φάκελο και θα υποβληθεί εντός των ημερών και δεν αναφέρεται στο σημερινό δημοσιογραφείο, αλλά στον ευρύτερο νέο, έχει να κάνει με τη σύνδεση δρόμου με το νέο δρόμο Τρανοβαρτού-Δεβαδερό. Το έργο, το προηγούμενο που σας ανέφερα, της περαιτέρω βελτίωσης του δρόμου Κοζάνης-Σερβίων, είναι γύρω στο Γιώργο 5,5 εκατομμύρια. Μαζί με τους παράδοσους. 5,5 εκατομμύρια ευρώ. 2.200.000 ευρώ είναι το Τρανοβαρτού-Δεβαδερό. Έχουμε επίσης πλήρη ετοιμότητα σαν ομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όταν λέω πλήρη εννοώ και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, για το Καστανιά όρια του νομού Πιερίας, το οποίο είναι ένα έργο 6.250.000 ευρώ, σημαντικό έργο, το χρηματοδοτήσαμε, το μελετήσαμε, δηλαδή είναι... Το πρόβλημα βέβαια το οποίο υπάρχει είναι με το τι δυνατότητα έχει ο εθνικός προϋπολογισμός να ανοίξει τα έργα της χρηματοδότησης στο νέο ΠΕΠ. Εδώ να αναφέρω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Δυτική Μακεδονία, λόγω Κοζάνης και Φλόρινας, εξαιτίας της δραστηριοποίησης της ΔΕΗ, εμφανίζει πλασματικό ΑΕΠ. Και ενώ δομικά είμαστε μια από τις περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ενεργία σε επίπεδο Ελλάδας, είμαστε σχεδόν πάντοτε πρωταθλητές, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του γεγονότος ότι το 53% των εισπράξεων της ΔΕΗ, του παραγόμενου προϊόντος από τα 6 δις που έχει Zero Profit BI ΔΕΗ, παράγεται στον ομό Κοζάνης και περίπου άλλο ένα 12-13% στον ομό Φλόρινας, αυτό το ποσό μας δίνει μια πλασματική κατάσταση όσον αφορά το οικονομικό μας επίπεδο, και εμφανιζόμαστε από τις λεγόμενες πλούσιες περιοχές, στατιστικές σύγκλησης εξόδου, phasing out περιοχές. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλές στρεβλώσεις με όμορες περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι η περιφέρεια Ηπείρου. Και θεωρούνται από πλευράς έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι βασικές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί, άρα δεν χρηματοδοτούνται. Πρώτο θύμα αυτής της διαδικασίας είναι τα οδικά δίκτυα. Η Δυτική Μακεδονία, στο ΠΕΠ που τρέχει τώρα το πέπαρτο, έχει μόνο 102 εκατομμύρια ευρώ για οδικά έργα. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του προβλήματος, γιατί πραγματικά σε όλους τους νομούς υπάρχουν ανάγκες σημαντικών έργων, και να αναφέρω το σημαντικότερο θέμα που υπάρχει, γι' αυτό και ο αγώνας που κάναμε είναι να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής, από το ΑΜΕΑΚΟ του Υπουργείου, είναι ο δρόμος ο κάθετος άξονας Λάρισας Νίκης. Και βέβαια και η σειράντα της κλεισούρας, που είναι μεγάλα έργα με πολλά χρήματα. Γι' αυτό και έκτυπα το ερώτημα ότι εμείς έχουμε ετοιμότητα και οριμότητα. Το ζήτημα είναι κατά πόσον θα ανοίξει το πρόγραμμα. Και βέβαια το μόνιμο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ξεκίνησε μετά την πανευρωπαϊκή και την παγκόσμια κρίση που ήταν περίπου πριν από 2-2,5 χρόνια, είναι η δυστοκία να δώσει μέσα στον Μπομπαρά τα χρήματα της εθνικής συμμετοχής.
Μάλιστα να θυμίσω ότι περίπου πριν από 2 χρόνια και λιγότερο που είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα η κυρία Χούμπνερ, η αρμόδια επίτροπος, είχαν συμφωνήσει με την πολιτική ηγεσία να ξεκινήσουν τα έργα μόνο με την ευρωπαϊκή συμμετοχή και όταν στο μέλλον θα έχει η Ελλάδα να βάλει την εθνική συμμετοχή να συμπληρωθούν. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι και σε αυτό υπάρχει μια εστέρηση. Και εδώ να σας πω κάτι πολύ απλό. Αυτό σημαίνει ότι αν κατά μέσο όρο η εθνική συμμετοχή είναι 25%, σημαίνει ότι αυτόματα τα έργα τα οποία μπορούμε να δημοκρατήσουμε σαν χώρα είναι κατά 25% λιγότερα σε πρώτη φάση. Γι' αυτό αναφέρω για τα οδικά δίκτυα, είναι ένα δομικό πρόβλημα, το οποίο όμως επηρεάζει και πάρα πολλές άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και εμείς ως Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, αλλά και όλες οι Ομαρχιακές Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Μακεδονίας, ότι επιβάλλεται να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων στήριξης Δυτικής Μακεδονίας για να εξισορροπήσει αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα, δεδομένου ότι το παραγόμενο προϊόν από τη ΔΕΗ πιστώνεται σε εμάς, διασκορπίζεται όμως στο σύνολο της πατρίδας μας. Και αυτό είναι μια σημαντική αδικία, παρεμφερή της οποίας υπάρχει και στην περιφέρεια κεντρικής Ελλάδας, η οποία έχει τη βιομηχανική περιοχή της, του ευρύτερου αττικού χώρου. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και αν κάτι άλλο θέλετε στη... Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Νομάρχη και Δήμαρχη. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νομάρχη για την ενημέρωση που μας έκανε όσον αφορά τα έργα που έχουν προγραμματιστεί και με την οριμότητα που έχει η Νομαρχία για την περιοχή μας γενικότερα. Δείχνει ότι η ευαισθησία της Νομαρχίας στην ανάπτυξη της περιοχής, της νότιας περιοχής των Σερβίων. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω, κύριε Νομάρχη, είναι για το θέμα του βιολογικού καταρρισμού και θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα πρόεδρος της ΑΚΟ που είστε, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα το δυτικό τμήμα των Σερβίων, γύρω στο 1/5 της πόλης. Θα μπορούσε μαζί με τους μικρούς βιολογικούς που έχετε υπόψη σας, μαζί με τον οικισμό Κρανιδίων και Αυλών, να ενταχθεί και το υπόλοιπο τμήμα της πόλης σε ένα σημείο. Θα μας πει ο κύριος Γίνης, εξ όσων ξέρω επεξεργάζονται ένα άλλο σχέδιο. Γιάννη, θα είναι αυτό που υποβλήθηκε στο ΕΠΕΡΟ, όπως είπε ο κύριος Νομάρχης. Ναι. Υποβλήθηκε στο ΕΠΕΡΟ, είναι όλος ο υπόλοιπος υποσυστός. Ναι, το δυτικό είναι Σέρβια, Λάβα, Καστανιά, Πλατανόρεμα. Το δυτικό τμήμα της πόλης, λόγω της μορφολογίας, λόγω των κλήσεων, είναι ένα τμήμα που δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα. Της πόλης ή του οικισμού. Της πόλης, της πόλης, της πόλης. Λάβας, Καστανιάς και Πλατανόρεμα. Είναι καλοδόμενο. Είναι ένα μικρό τμήμα της πόλης μας που δεν συμπεριλήφθηκε και πιστεύω ότι αυτό το τμήμα μαζί με τις αυλές και τις κρανίδια και τα κρανίδια σε ένα μικρό... Και Σερβίων είναι τη Μαρκία. Και γούλες. Και ορεινός όμως. Οι γούλες δεν μπορεί να συμπεριληφθούν μαζί, μπορεί να μάθουν σε μικρό βιολογικό. Αλλά θα ήθελα να το δείτε. Αυτό είναι ένα μικρό τμήμα της πόλης των Σερβίων. Μαζί με τους 2 οικισμούς μπορεί να συνδυαστεί για... Να πω λίγο το εξής, ότι ο οικισμός είναι αυτό που σας προανέφερα, ότι οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συγκεκριμένα και υπάρχουν κάποιοι λίγοι οικισμοί, στους οποίους μέχρι σήμερα δεν είχαμε δυνατότητα ένταξης. Και ξέρετε, αυτό που σας αναφέρω τώρα ενδεικτικά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι η χρησιμότητα του μεγέθους μιας τοπικής κοινωνίας για να μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλες φύσεις προγράμματα που ενδεχομένως θα υπάρχουν στο απότερο μέλλον. Γι' αυτό και υπάρχει και η λεγόμενη ομαδοποίηση όπως το συγκεκριμένο αεροτουρισμό. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι στον Πεντάλοφο
που είναι ένας απομονωμένος οικισμός, θα μπορούσε να κάνει, δεν έχουμε